Επί του πιεστηρίου, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο στούντιο. Ο λόγος θα δοθεί αμέσως στον κύριο Κατσίκη. Αφού διαβάσω κανένα δύο μηνύματα, ο κύριος Θανάσης από το Ήλιον λέει ποια είναι τα στοιχεία που δείχνουν ότι έχουν φύγει στο εξωτερικό 400.000 νέοι. Και η κυρία Μέρη από την Κυψέλη. Δεν έχουν αφισβητηθεί καταρχήν. Δεν έχουν αφισβητηθεί, όχι, μάλλον ίσως είναι και περισσότερα. Ρωτάει την κυρία Καφαντάρη γιατί παίρνουν σύνταξη ανήκου πάντρες θυγατέρες 35 ετών. Δεν είμαι σίγουρος αν παίρνουν. Αυτό έχει καταργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει μία κατηγορία όμως, να μην πούμε πώς έγινε, αλλά μία κατηγορία 80 χρονών, 90, 75, οι οποίες πορευτήκαν με αυτόν τον τρόπο. Έχει μειωθεί όμως αυτό. Δεν είναι κοινωνικά δίκαιο να καταργηθεί για αυτές τις γυναίκες. Κυβερνητικός παράγοντας είστε. Ευχαριστώ, πώς είπατε. Κυβερνητικός παράγοντας είστε. Όχι, κυβερνητικός παράγοντας δεν είμαι. Ένας ταπεινός, θέλω να πιστεύω, και σεμνός βουλευτής του συγκυβερνώντος κόμματος, ναι, είμαι. Ανακυβερνητικός παράγοντας δεν είμαι. Με αυτή την έννοια. Ναι, εντάξει, με αυτή την έννοια το δέχομαι, κύριε Κουρή. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι οτιδήποτε γίνεται στην Ελλάδα σε επίπεδο διόρθωσης ασφαλιστικών ή φορολογικών συντελεστών, δυστυχώς, από ό,τι βλέπουμε και προς τα πάνω, αλλά και προς τα κάτω ευτυχώς, γίνεται υποδείξη των δανειστών ή τουλάχιστον σε συμφωνία μαζί μας, εάν η υπόδειξη είναι από τη δική μας την πλευρά. Και εδώ πρέπει να συμφωνήσουμε. Όσο και αν θέλουμε να επιτύχουμε το οποιοδήποτε οικονομικό αποτέλεσμα, το οποίο συμφωνούμε ότι πρέπει να πετύχουμε με τους θεσμούς, με τους δανειστές μας, θα πρέπει να συμφωνήσουμε επίσης μαζί τους και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να υιοθετήσουμε προκειμένου να το επιτύχουμε. Άρα λοιπόν συμπεραίνουμε ότι δεν μας αφήσουν να λειτουργήσουμε όπως θέλουμε εμείς για να φέρουμε το αποτέλεσμα που συμφωνούμε μεταξύ μας. Από εκεί και πέρα, σε αυτή την κυβέρνηση η αντιπολίτευση δεν λαμβάνει ποτέ μέρος με γόνιμο κοινοβουλευτικό διάλογο, με προτάσεις, θέσεις και απόψεις προκειμένου να βοηθήσει την εθνική προσπάθεια. Και αυτό είναι μια λυπηρή διαπίστωση. Δεν έχει προτάσει η αντιπολίτευση να κάνει. Και αν ακόμη είχε, δεν θέλει να τη συζητήσει, διότι δυστυχώς εκείνο. Καλέσατε όμως τον Κυπριακό, είχε προτάσει και συμφωνήσατε. Μόνο ναι, το Κυπριακό. Να πω κάτι. Το Κυπριακό πράγματι είναι ένα εθνικής μείζονος σημασίας θέμα. Η οικονομία της χώρας δεν είναι. Και μιας και στο πάνελ αυτή τη στιγμή αυτό το θέμα θέσατε, κύριε Κουρή και κύριε Γκουτζάνη, αυτό εγώ συζητώ και σε αυτό αναφέρομαι. Μακάρι, όπως υπήρχε αυτό το ενωτικό κλίμα για το Κυπριακό, να υπήρχε και για το θέμα της οικονομίας, και τώρα σε μια κρίσιμη περίοδο διαπραγμάτευσης, προκειμένου να κλείσει αξιολόγηση. Δεν κάνει όμως. Δεν υπάρχει. Των κομμάτων να ακούσει απόψεις ή να συζητήσει. Νομίζω ότι. Να σημειώσω ότι και εσείς όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση, καμιά συνένεση δεν δίνατε. Απλά κάποιοι μιλούσαν τότε ότι ήταν στα τέσσερα η κυβέρνηση. Εγώ δεν θα διαφωνήσω, γιατί έχω μάθει να λέω. Έχω μάθει να λέω. Θα απαντήσετε, κυρία Κεραμέως. Αφήστε μου να ολοκληρώσω. Έχω μάθει να λέω τα σίκα-σίκα και τα σκάφη-σκάφη και δεν διαφωνώ με αυτό που λέτε, κύριε Κουτζάνη, έτσι είναι όπως το λέτε. Από εδώ όμως τι συμπέρασμα βγαίνει, ότι πολλές φορές προβάλλεται το τέμε αλφα-γιώτα το κομματικό όφελος έναντι του πατριωτικού συμφέροντος. Και αυτό δεν είναι σωστό. Θέλω βέβαια να πω, ερχόμενος και εστιάζοντας στο θέμα των πληττόμενων κατά την κρίση της αγαπητής συνομιλήτριας στο πάνελ της κυρίας Καλατζάκου, εκείνη η πληθυσμιακή ομάδα των αυτοαπασχολούμενων. Θέλω να πω λοιπόν ότι και η αρχή της διαγενειακής ισότητας και η αρχή της βιωσιμότητας είναι σεβαστές, αλλά σεβαστή θα πρέπει να είναι και η αρχή της φορολογικής συνείδησης, φορολογικής παιδείας και της φορολογικής εντιμότητας. Και αν κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν και μια επισκόπηση, θα παρατηρήσουμε ότι πολλά από εκείνα τα στοιχεία που συνέθεταν την εικόνα της φοροδιαφυγής προκάλεσαν σήμερα τη διοίκηση να επιβάλλει μέτρα στους διοικούμενους τέτοια φορολογικά, ώστε να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο, ευελπιστεί τουλάχιστον, να εισπράξει εκείνα που δεν μπορούσε να εισπράξει. Και ας είμαστε ειλικρινείς σε αυτή τη συζήτηση, με όλο το σεβασμό που έχω στους δικηγόρους, και εγώ νομικά σπούδασα, έτσι, εκτός από ένα
παράβολο ίσπραξη προίσπραξης που καταθέτουν, δηλώνουν πάντα όλοι, με όλο το σεβασμό έτσι, στο επάγγελμα που ασκούνε, δηλώνουν πάντα όλοι αυτά τα οποία εισπράττουν. Έχουμε δηλαδή ειλικρινείς δηλώσεις. Σε όλους τους χώρους. Αλλά μιας και μίλησε, θα παρέμβαινα να τελειώσω. Μιας και μίλησε η αγαπητή κυρία Καλατζάκου για τον κλάδο των δικηγόρων. Και όσοι μας ακούνε και όσοι υπήρξαν ή είναι πελάτες δικηγόρων, ας κρίνουν εμένα που τολμώ να πω απόψε εδώ στην εκπομπή σας, έτσι, πόσες φορές πήραν απόδειξη από δικηγόρο, πόσες φορές πήραν απόδειξη από τον οποιοδήποτε δικηγόρο ανέλαβε την οποιαδήποτε υπόθεσή τους. Πόσες φορές πήραν απόδειξη και πόσες φορές αυτές οι αποδείξεις είχαν φορολογηθεί με έναν φορολογικό συντελεστή ώστε να μπουν και 5 δραχμές στον κρατικό κορβανά. Όσοι μας ακούνε. Και αν κάνω λάθος, ζητώ συγγνώμη. Το παράβολο, βέβαια. Λοιπόν, το παράβολο όμως δεν είναι αρκετό για ένα δικηγόρο σήμερα, κύριε Κουρή. Γι' αυτό και ανέβασε. Γι' αυτό και ανέβασε το φορολογικό συντελεστή. Ας πάμε. Όχι. Μισό λεπτό. Επειδή λοιπόν τους δικηγόρους, είπατε κυρία Καλατζάκου προηγούμενα, ότι θα κατεβάσουν ρολά του χρόνου. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα κατεβάσουν ρολά. Δεν θα κατεβάσουν ρολά και εδώ θα είμαστε να μας έχει καλά ο Θεός. Και τον άλλο χρόνο να δούμε πώς οι δικηγόροι δραστηριοποιούνται σήμερα ως μάχημοι στη δικηγορία και πώς θα δραστηριοποιούνται τον επόμενο χρόνο. Πέραν τούτου, μιας και μιλήσαμε γενικότερα για αυτοαπασχολούμενους, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Έτσι, στη βάση των εισφορών αλλά και των φορολογικών συντελεστών, ξεκινώ από τις εισφορές για να σας πω ότι ασφαλιστική κλάση ανθρώπων που δήλωναν εισόδημα ή τζίρο 10.000 ετησίως, και αυτοί ξέρετε πώς είναι, το 90% των αυτοαπασχολούμενων. Μάλιστα. Ξέρετε ποια ήταν η ασφαλιστική κλάση τους σύμφωνα με τα χρόνια της επαγγελματικής δράσης. 500 και 600 ευρώ το μήνα. Ξέρετε πόσο είναι σήμερα. 169 ευρώ το μήνα. Αυτό λοιπόν... Δεν είναι ακριβέστα το είναι. Ακριβέστα το είναι. Νομοθετημένο είναι. Αφορά ένα 20%. Υπάρχει κλίμακα και λοιπά. Όχι, ακριβέστατο είναι. Ακριβέστατο είναι. Ναι, εντάξει. Έτσι, τι θέλετε να τελειώσω. Να ολοκληρώσω. Και οι δύο κυρίες θέλουν να σας απαντήσουν. Ναι, ναι, βεβαίως. Καμία αντίρρηση. Εδώ είμαστε για να κάνουμε και το διάλογο. Φυσικά θα ξαναπαντήσετε και εσείς. Μετά από την τοποθέτηση. Λοιπόν, ολοκληρώνοντας λέω ότι δεν πρέπει να ισοπεδώνουμε όλα τα πράγματα. Πρέπει να βλέπουμε και τα θετικά. Και αν έχουμε γίνει δυσάρεστοι σε ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων που έχουν την ικανότητα και την τύχη να βγάζουν περισσότερα λεπτά, είναι γιατί παραλάβαμε ένα κατεδαφισμένο ασφαλιστικό σύστημα με αρδευμένα όλα τα οικονομικά του κανάλια και κάτι έπρεπε να κάνουμε για να το στηρίξουμε για να μην καταρρεύσει. Τελείωσα, κύριε. Τέτοια παράπονα, με συγχωρείτε, στην εκλογή της περιφέρειας έχετε από δικηγόρους? Βέβαια έχω. Εφθαρσός απάντω. Τους πείθετε με αυτά που λέτε? Τους δικηγόρους, ξέρετε και τι λέμε. Μεταξύ κατεργαραίων ειλικρίνεια. Είναι και δύσκολοι οι δικηγόροι. Μεταξύ κατεργαραίων ειλικρίνεια. Τι να πείσω, δηλαδή άνθρωποι που ξέρουν πώς λειτουργούν, πώς λειτουργεί το σύστημα μεταξύ μας. Βέβαια κάποια πράγματα. Ίσως κάποιοι δεν πρέπει να τα λένε δημόσια στον αέρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ τα βιώνω και τα λέω. Ας κατηγορηθώ γι' αυτό. Σύντομα θα είναι. Εγώ σύντομα θα πω το εξής. Όχι, ένα λεπτό να απαντήσω για το δικηγόρικο θέμα και να μιλήσω περισσότερο, κύριε Κεραμέο. Βέβαια, παρατήρησε ο κύριος Κουρής ότι δεν συμβαίνει μόνο στον κλάδο αυτό. Γενικά συμβαίνει. Γι' αυτό και η φοροδιαφυγή είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε να πατάξουμε. Μια σύντομη παρέμβαση, κύριε Κεραμέο. Λοιπόν, πραγματικά εκπλήσωμαι. Αρχίζω να πιστεύω ότι το μαξί μου δίνει non-paper στους βουλευτές των δύο κομμάτων να λένε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει προτάσεις. Και πραγματικά είναι λες και κινούμαστε σε άλλο χώρο, λες και είμαστε σε άλλη χώρα. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταθέσει τις πιο πολλές συγκεκριμένες προτάσεις που έχω θυμάμαι από κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και έχει καταθέσει προτάσεις όχι μόνο στα φλέγοντα και στα πρώτης γραμμής, όπως είναι το προσφυγικό, συγκεκριμένες προτάσεις, όπως είναι τα απεχρεωμένα νοικοκυριά, συγκεκριμένες προτάσεις, όπως είναι τα κόκκινα δάνεια, συγκεκριμένες προτάσεις, όπως είναι το πλαστικό πάντως, χρήμα. Δεν έχετε καταθέσει για το ασφαλιστικό. Και για το ασφαλιστικό κάνετε λάθος. Ιδιωτική ασφάλιση. Κάνετε λάθος. Στην ομιλία του Προέδρου, στην ομιλία του Προέδρου, και ισοδύναμε 600 εκατομμύρια για το ασφαλιστικό. Θα τη συνολική σα πρόταση για το ασφαλιστικό και θα την παρουσιάσετε σε λίγο καιρό. Έχουμε καταθέσει όμως στην ομιλία του κ. Μουσάκη στο ασφαλιστικό, στην ομιλία της Βουλής, κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις ακόμα και ισοδύναμε 600 εκατομμύρων, συγκεκριμένα, πάρα πολύ συγκεκριμένα. Η πρόταση είναι για το ασφαλιστικό, όμως δεν την έχετε καταθέσει. Το συνολικό μας πρόγραμμα δεν το έχουμε καταθέσει. Έχουμε ήδη καταθέσει προτάσεις για τα θέματα. Άρα, έχουμε καταθέσει προτάσεις όχι μόνο για
τα φλέγοντα, τα ζητήματα που φέρονται ως της πρώτης γραμμής, αλλά ακόμα και για ζητήματα που είναι της καθημερινότητας και που αγγίζουν πάρα πολύ κόσμο, όπως είναι οι υιοθεσίες, όπως είναι η δωρεά οργάνων, θέματα που δεν κάνει προλάβει να αγγίξει η κυβέρνηση. Και όμως η αντιπολίτευση έχει ήδη καταθέσει προτάσεις. Και κλείνω με το εξής. Επειδή αναφέρθηκε κάτι για συνένεση, είναι προκλητικό να μιλάει η κυβέρνηση ότι δεν έχει πάρει συνένεση από την αντιπολίτευση. Εάν η Νέα Δημοκρατία δεν είχε ψηφίσει για λόγους εθνικής, αν θέλετε, καθαρά εθνικής προτεραιότητας, πέρυσι το καλοκαίρι το μνημόνιο, σήμερα πιθανότατα δεν θα ήμασταν στο ευρώ. Η Νέα Δημοκρατία, όταν θεωρεί ότι τα πράγματα κινούνται σωστή κατεύθυνση, τα ψηφίζει. Για παράδειγμα, αποκρατικοποίησης ψηφίζει. Μέτρα για να αυτοποιήσει το πλαίσιο της φοροδιαφυγής. Τώρα δεν ήταν μια σύντομη απάντηση στον κύριο Κατσίκη. Αυτό ήταν αλλά μια συνολική όχι, μέτρα, τα οποία, μέτρα όμως τα οποία πάνε σε τελείως λάθος κατεύθυνση, τα οποία επιβάλλουν μια δημοσιονομική λύση, η οποία είναι κατά 97% φόροι και κατά 3% περικοπές δαπανών, όχι. Αυτά δεν τα στηρίζουν. Λοιπόν, εγώ θα πάω τώρα σε διάλειμμα και θα... Όχι, θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να απαντήσω για να... Θα διακόψω, δεν υπάρχει πρόβλημα να σας δώσω να κάνετε ολοκληρωμένο. Αν δεν είναι, δηλαδή θέλετε να μιλήσετε για μισό λεπτό, να σας το δώσω. Αλλά αν θέλετε να έχετε ολοκληρωμένη τοποθέτηση, θα περιμένετε μετά το διάλειμμα. Σύντομο διάλειμμα, κύριε Φιγκύρη. Να έχεις το χρόνο.